Πιστεύετε ότι είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας πολιτικής, μιας στρατηγικής, εσείς τη λέτε ενδεχομένως μεταστρατηγική, για τη σωτηρία της χώρας, ή οι δυνάμεις και οι εσωτερικές είναι αδύναμες, ή δε εξωτερικές πολύ πιεστικές για να μπορέσει η χώρα αυτή τη στιγμή? Έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει τα δεδομένα για να διαμορφώσει τέτοια πολιτική? Πρώτα απ' όλα, επειδή μιλάμε για στρατηγική του ελληνισμού, πρέπει να καταλάβουμε ότι άμα δεν το εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο που είναι το διαχρονικό στοιχείο της Ελλάδας, μπορεί να μας ξαφνιάζει ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια στρατηγική. Απλώς πρέπει να θυμηθούμε ότι αν οι Έλληνες εφήβραν την έννοια της στρατηγικής, είναι για να αντιμετωπίσουν ισχυρότερους με αποτελεσματικότητα, ενώ αντικειμενικά με μια μετοπική αντιμετώπιση δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Άρα έχουμε αυτό το νοητικό υπόβαθρο που υπάρχει στον ελληνισμό. Το θέμα είναι αν εμείς το πιστεύουμε, αν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, γιατί υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, θα τις αναλύσουμε, φαντάζομαι, σε όλη την εκπομπή. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να ενεργοποιήσουμε σωστά αυτά τα εργαλεία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα συντονισμό κινήσεων και να έχουμε μια εξέλιξη σε μια κατάσταση που φαίνεται να είναι δύσκολη. Αλλά εγώ απλώς υπενθυμίζω και στους ακροατές μας ότι ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά εφόσον καταφέραμε να είμαστε εδώ. Και η θέση της και η έκτασή της πάντα τη φαίνανε σε δύσκολη και αυτή κατάσταση, και μέχρι σήμερα κατάφερε να επιβιώσει. Άρα υπάρχει και η ιστορία που το εγγυάται ότι θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε και να βρούμε μια στρατηγική εξόδου. Λοιπόν, εσείς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πώς τις βλέπετε, πώς τις αποτιμάτε? Πιστεύετε ότι είναι καθοριστικές, θα επηρεάσουν καθοριστικά τη χώρα, ή είναι ένα τοπικό φαινόμενο το οποίο θα εκτονωθεί κάποια στιγμή, θα διαμορφώσει μια τοπική ισορροπία? Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Νομίζω ότι έχουμε ήδη αποδεικτικά στοιχεία και ακόμα και με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που είναι στην Ευρώπη και ειδικά στην Γαλλία, βλέπουμε σε ποια κατάσταση είναι το Βέλγιο, σε ποια κατάσταση είναι η Ελβετία πρόσφατα. Αυτά που έγιναν στην Αμερική απασχολούν ακόμα και την Αυστραλία. Όλο αυτό το πλαίσιο αποδεικνύει, θα έλεγα de facto, ότι δεν είναι τοπικό. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι μακρινό και δεν μας αφορά. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν μπει χώρες σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και η Αγγλία, η Γερμανία πιο πρόσφατα, και μιλάμε τώρα και για τη Ρωσία σε σχέση με τα χτυπήματα συγκεκριμένα. Άρα είναι, αν θέλετε, αδιανόητο να πιστεύουμε ότι είναι μόνο τοπικό. Κάναμε το λάθος να το θεωρήσουμε τοπικό για μερικά χρόνια. Νομίζω και ο Σάββας μπορεί να το αναλύσει ακόμα και καλύτερα, εφόσον έχει μια άποψη τοπική όσο αφορά την ανάλυση. Απλώς εμείς βλέπουμε ότι η οργάνωση Daesh δεν είναι κάτι το ανάλογο από αυτά που ξέραμε, ακόμα και σαν τρομοκρατική οργάνωση, και έχει ως στόχο τη δημιουργία φθοράς με μια διαχείριση του χάος, έτσι ώστε να προκαλέσει χτυπήματα σε περιοχές όπου έχουμε τουλάχιστον δύο θρησκείες, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει αντιπαραθέσεις ακόμα και σε μακρινό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ακόμα, όπως θα λέγαμε εμείς στα μαθηματικά, μια ολική ανάλυση και όχι μια τοπική, διότι αλλιώς μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή. Όχι. Ακούσαμε την ανάλυση της περιοχής. Να συνεχίσω. Και μόνο μια παράμετρο να βάλω, ναι, ότι αυτή η περιοχή, η Συρία δεν είναι κλασικό αραβικό κράτος. Στη Συρία υπάρχουν δεκάδες θρησκευτικά δόγματα. Σωστά. Όχι απλώς δόγματα, και αίρεσεις, δόγματα, διαφορετικές θρησκείες και πολλές εθνότητες. Επίσης πολλές εθνότητες. Μα γι' αυτό μιλάμε για ένα αμάλγαμα. Για ομοσπονδιακό πλαίσιο. Σε αυτή την περιοχή είχε έντονη παρουσία διαχρονικά ο Ελληνισμός. Από την εποχή του Αλεξάνδρου και νωρίτερα. Και νωρίτερα, και από την αρχαία εποχή ακόμα πήγαιναν στα παράλια, σε αυτά τα παράλια της μικρατής Μέσης Ανατολής οι Έλληνες. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια περιοχή με την οποία ο Ελληνισμός είναι εξοικειωμένος. Και πολλές περιοχές αυτές εκεί μιλάνε και ελληνικά ακόμη. Έχει μείνει το κατάλοιπο, παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια. Θέλω να το συνδυάσουμε αυτά που ακούσαμε με αυτό που σας λέω και με τις μεταναστευτικές ροές που έχουμε. Δηλαδή, από εκεί την περιοχή αυτή τη στιγμή έρχονται μετανάστες. Ποια είναι η αντιμετώπιση τους και τι νομίζετε εσείς ότι προκαλεί αυτό το φαινόμενο? Όχι το προκαλεί ως φαινόμενο, τι επιπτώσεις έχει αυτό το φαινόμενο? Ναι. Απλώς για να συνεχίσω αυτό που ανέλησε ο Σάββας, νομίζω ότι τα δύο σενάρια που ανέλησε είναι σωστά. Απλώς νομίζω ότι επειδή παίζουμε και με θεωρία παιχνίων,
Στην πραγματικότητα τα δύο σενάρια αυτά μπορούν να συνδυαστούν, δηλαδή να έχουμε ένα πολιτικό σκέλος και ένα στρατιωτικό σκέλος και να έχουμε ένα στρατηγικό μείγμα. Με ποια έννοια? Θα υπάρχει αυτή η στρατιωτική διάσταση σε σχέση με τους Κούρδους όσο αφορά την Τουρκία. Από το πολιτικό πλαίσιο θα υπάρχει και αυτό το σκέλος και νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός των δύο που θα επιτρέψει στους Κούρδους να δημιουργήσουν το κράτος τους. Άρα όντως προετοιμάζονται με τα γεγονότα που έχουμε στην Συρία, προετοιμάζονται ανάλογα και για την Τουρκία, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα παράλληλο πλαίσιο βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα όσο αφορά το πεδίο της αυτονομίας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι δεν θα διεκδικήσουν οποιαδήποτε περιοχή, θα είναι μια περιοχή που ουσιαστικά ακουμπάει την Τουρκία. Άρα από την άλλη πλευρά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή μιλάμε για περιοχές που ούτως ή άλλως περιγράφονται ακόμα και στις συνθήκες Ευρών και ξέρουμε ακριβώς για ποιον λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα και στο Ιράκ και στη Συρία και στην Τουρκία, στην πραγματικότητα μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι όντως η Τουρκία θα επικεντρωθεί, όντως θα προσπαθήσει να το χειριστεί πολιτικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Κούρδοι δεν έχουν άλλο μέλλον από το να δημιουργήσουν ένα κράτος. Άρα όταν παίζουμε ένα παίγνιο διαπραγμάτευσης και ο ένας έχει έναν μοναδικό στόχο, αν καταφέρει να έχει μια κυρίαρχη στρατηγική, τότε ό,τι και να παίξουμε σε επίπεδο πολιτικό θα χάσουμε. Αυτό που λοιπόν συνδυάζεται με τα γεγονότα σε σχέση με την Τουρκία και συμφωνώ απόλυτα όταν είπε ότι είναι μια εξίσωση χωρίς λύση, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα χειρότερο, ας χρησιμοποιήσουμε και το λεξιλόγιο του, είναι απλώς ένα στρατηγικό λάθος. Θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν αυτή την τακτική κίνηση. Αυτή η τακτική κίνηση ερμηνεύεται τώρα ως μια κίνηση που είναι μη αναστρέψιμη, άρα έχουμε μια πράξη. Και θα το χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι στο έπακρον, διότι τους βοηθάει για να παίξουν έναν ρόλο πιο δυναμικό, έχοντας αδικηθεί επίσημα, θα το δούμε σίγουρα και αύριο πιο ξεκάθαρα, με αυτό το γεγονός σε σχέση με το Σουκόι 24. Άρα θα μου πείτε, είναι δυνατόν για μόνο ένα αεροπλάνο να υπάρχει αυτή η αντίδραση? Και δεν βλέπουμε. Είναι και λίγο. Αεροπλάνο της δύναμης. Ναι, δεν είναι και λίγο. Δεν τα αφήνει ατιμόρυτα αυτά. Ακριβώς. Παίζει και το θέμα με το γόητρο, παίζει το θέμα της παρέμβασης και αυτό που ενοχλεί εδώ και καιρό την Τουρκία είναι ότι ενώ θέλει να παίξει τον ρόλο της περιφερειακής δύναμης, ξαφνικά έρχονται σε αυτή τη σκακέρα μεγάλοι παίχτες και η παρέμβαση που κάνει τώρα η Ρωσία, ναι, με τα S-400 είναι ξεκάθαρο, αλλά βλέπουμε και την ανάλυση, ήταν σωστό και αυτό. Η ανάλυση διαφορετική από τους Αμερικανούς που δεν μπαίνουν σε ένα πλαίσιο καθαρά νατοϊκό με μια μορφή υποτίθεται αντιπαράθεσης. Αντιθέτως αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα ότι υπάρχει ένα συμμαχικό πλαίσιο σε πολύ υψηλό επίπεδο μεταξύ της Αμερικής ως ηγεσία, αν θέλετε, της συμμαχίας και της Ρωσίας. Μιλάν ήδη για το μέλλον όσο αφορά τη Συρία και κατά συνέπεια δεν παίζουν πια με την Τουρκία όπως θα έπρεπε να παίζουν. Όπως νομίζουν οι Τούρκοι. Πρέπει να είναι και χωλωμένοι οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους. Ναι, γιατί θεωρούν ότι ούτως ή άλλως είναι και το τέλος της υποκρισίας. Γιατί δεν το είπαμε αυτό, αλλά ξέρουμε ακριβώς η Τουρκία τι κάνει με την τρομοκρατική οργάνωση, τι κάνει με το πετρέλαιο, πώς το διαχειρίζεται, πώς το διακινεί. Και έχουμε ένα ολόκληρο εμπόριο που διαμορφώνεται, που προσφέρει στον Ντάεσ 3 εκατομμύρια την ημέρα. Άρα με τα χτυπήματα που δέχτηκε από την Ρωσία δηλαδή περάσαμε στα 1,5 εκατομμύριο. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα, ναι. Και στο συμμαχικό της πλαίσιο αναγκάζεται η Τουρκία ούτως ή άλλως να εκφραστεί λέγοντας ότι εγώ στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι και τόσο κατά αυτής της οργάνωσης με αυτά που κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι έχει ήδη το κουρδικό. Έχει την αντιπαράθεση σε σχέση με την Ρωσία και επειδή έγιναν ταυτόχρονα και τα τρομοκρατικά χτυπήματα, μια κάπως ουδέτερη θέση της Ευρώπης σε σχέση με το ποιος παίζει μέσα στη Συρία, ξαφνικά όλοι συμφωνούν ότι αυτή η οργάνωση είναι στόχος. Μάλιστα. Κάνοντας αυτό το πράγμα δημιουργούν ένα τεράστιο χτύπημα και στην Τουρκία, αλλά αυτό που ρωτούσατε στην αρχή, αν θα έχουμε αντιδράσεις αντανακλαστικές στις άλλες περιοχές, όχι. Είναι αντιθέτως, θα προσπαθήσουν να επικεντρωθούν πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Γιατί κινδυνεύουν και οι ίδιοι.
Ναι, θα είναι μια αναμένη φωτιά που κινδυνεύουν δομικά δεν μπορούν να και δεν είναι απλώς μια διαχείριση μιας τοπικής κρίσης. Λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε, χρειάζονται σήμερα οι ταυτότητες? Και να πάμε λίγο και στην στρατηγική, έτσι, γιατί το χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας το έχετε μελετήσει πολύ αυτό το θέμα της στρατηγικής. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, εγώ συμφωνώ με τον αισιόδοξο χαρακτήρα του Θεοφάνη. Γιατί στην πραγματικότητα, από την αρχή π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλοι θεωρούμε ότι σε λίγο πεθαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ενδιάμεσο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, κανένας δεν σκεφτόταν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ονομάζαμε τον πρώτο, τον ονομάζαμε τον τελευταίο των τελευταίων. Που σημαίνει ότι δεν ήμασταν καθόλου προετοιμασμένοι και τελικά μας ήρθε από σπόντα μετά το κράκ του 1929. Άρα, τι γίνεται? Αυτό που βλέπουν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο οργανωμένη από ό,τι νομίζουμε. Έχει ένα πενταετές που ακολουθεί από το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης. Τώρα είμαστε 28 χώρες που αποδεικνύει ότι σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναγίνεται Ευρώπη με την έννοια της ιστορικότητας, γιατί αρχικά ήταν, αν θέλετε, ένα συνοθήλευμα κάπως ετερόδοξο και μάλιστα κάπως αυθαίρετο, γιατί έγινε αρχικά για τον άνθρακα και χάλιβα, ναι, το οποίο βασιζόταν όμως ήδη σε μια έννοια στρατηγική. Δηλαδή αυτός που έχει αυτά τα δύο στοιχεία είναι αυτός που είναι ικανός να έχει στρατηγική και στρατιωτική στρατηγική. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι αυτό έχει γεννηθεί μόνο και μόνο για λόγους οικονομικούς. Η οικονομία είναι ένα επιφαινόμενο με την πολιτική, της στρατηγικής και της ενέργειας. Τώρα αυτό που βλέπουμε όσον αφορά την Ευρώπη, πώς το διαχειρίζεται, είναι ότι έχει στρατηγικά σχήματα τα οποία είναι πολύ ισχυρά, τα οποία έχουν δώσει παραδείγματα, το είπε πολύ καλά και για άλλες περιοχές του κόσμου. Το αξιακό σύστημα έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να γίνει ακόμα και θεσμός. Έχουμε επηρεάσει ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη. Πώς λειτουργούν, ουσιαστικά λειτουργούν με τον δικό μας τον τρόπο, και αυτό νομίζω που είναι σημαντικό για την Ελλάδα είναι να μην ξεχνάμε την επιρροή του ελληνισμού πάνω σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, ο ουμανισμός χωρίς ελληνισμός δεν γινόταν. Άρα, άμα το κοιτάξουμε σε διαχρονικό επίπεδο, μπορούμε να δούμε ότι δημιουργείται μια δομή που σκέφτεται πιο ρεαλιστικά τα όρια της και τις δυνατότητές της. Τώρα το λέω σε σχέση με το τέλος των αποικιών, που αυτό ήταν μια τεράστια αλλαγή. Άρα δεν μιλάμε απλώς για μια συρρήκνωση και μόνο για τη γυραιά Ευρώπη, διότι μπαίνει το θέμα της ενέργειας. Και το θέμα της ενέργειας, όπου θα παίξουμε και εμείς έναν ρόλο, δίνει, αν θέλετε, τη δυνατότητα να έχουμε δύο πυλώνες, τη στρατηγική και την ενέργεια, και να διαμορφώσουμε μια άλλη άποψη που σχετίζεται και με τα πρώτα δεδομένα της εκπομπής, είναι ότι αν η Ευρώπη δεν ήταν τόσο εξαρτημένη ενεργειακά, σίγουρα δεν θα είχε κάνει διάφορες παρεμβάσεις στον ευρύτερο χώρο για να βρει, ας πούμε, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ναι. Έχει αλλάξει τα δεδομένα άλλων χωρών, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτά και για άλλον λόγο, και εδώ εμφανίζεται ένα διπλό, αν θέλετε, δίλημα. Είναι να συνεχίσουμε με αυτήν την πορεία θεωρώντας ότι μπορεί και να καταλήξουμε προς το τέλος, ή πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή, και αυτή η αλλαγή να είναι η ενεργειακή ασφάλεια, να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας, να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι. Και αυτό, και αν μπορεί να είναι η στρατηγική επιβίωση. Η στρατηγική επιβίωση, όσο αφορά την Ελλάδα. Ακούσαμε διάφορα. Να δούμε τώρα το διατάφτα. Νομίζω ότι ήταν καλό το ερώτημα που προκάλεσε την εκπομπή. Ναι, το ερώτημα βασίζεται σε μια μεγάλη ιδέα που έχει ο ελληνισμός, είναι ότι τα προβλήματα της ξηράς λύνονται με τη θάλασσα. Αλλά το έχει πει με έναν πολύ ωραίο τρόπο ο Θουκυδίδης. Ξέρουμε ότι έχει βάση, και ο ελληνισμός πάντοτε ήταν μια διαχείριση του χρόνου και της θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά ερμηνεύονται ως μέσο θάλασσας και όχι μόνο ως νησιά, και αυτό επιτρέπει τι? Επιτρέπει να αξιοποιήσουμε το θέμα της ΑΟΣ, το οποίο ακούμε πάρα πολύ αυτή την περίοδο, όχι μόνο θεωρητικά επειδή έχουμε μια περιοχή που αφορά την αλληλεία, αλλά μια περιοχή που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάδες. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της Ελλάδας είναι ένα μείγμα από Ανατολική Μεσόγειο και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε τώρα με την τριμερή με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, με τη δεύτερη τριμερή με την Κύπρο και με το Ισραήλ,
αυτός ο άξονας ενεργοποιεί μια... Μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Το χάρτη... Ναι, μια διαχρονική 4. Στρατηγική οριζόντια, μπορούμε να το δούμε βέβαια όντως και στο χάρτη. Όταν κοιτάζουμε την τοποθέτηση των ΑΟΣ πάνω στο χάρτη και μάλιστα τα θαλάσσια οικόπεδα, τα 20 της Ελλάδος, τα 13 της Κύπρου, και να θυμόμαστε ότι η ΑΟΣ του ελληνισμού, εφόσον μιλάμε με τα στρατηγική του ελληνισμού, είναι οι δύο μαζί. Αυτές οι δύο μαζί είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ που υπάρχει στη Μεσόγειο. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς θεωρείτε ως στρατηγική επιλογή της χώρας για την επιβίωσή της την ανάπτυξη της ΑΟΣ της και την λειτουργία της στον ενεργειακό τομέα. Σωστά. Θεωρώ μάλιστα ότι δεν είναι μόνο ένα πλαίσιο επιβίωσης, είναι ένα πλαίσιο ανάκαμψης. Και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι καλύτερος ο τρόπος της ανάκαμψης για να επιβιώσεις παρά της επιβίωσης από μόνος σου. Άρα έχει σημασία να ποντάρουμε σε ένα γεγονός το οποίο είναι το θαλάσσιο πλαίσιο αλλά βέβαια και το ενεργητικό και ενεργειακό πεδίο. Ο συνδυασμός των δύο μας επιτρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της γεωπολιτικής μας μέσω της γεωοικονομίας και να είμαστε ένας παίχτης όχι μόνο σοβαρός αλλά και αξιόπιστος για θέματα ενέργειας, γιατί δεν θα είμαστε μόνο ένα πέρασμα, θα είμαστε και μια πηγή. Ο κίνδυνος από την Τουρκία δηλαδή. Στην περίπτωση που πάμε να ενοποιήσουμε την ΑΟΣ της Ελλάδας με της Κύπρου. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γιατί αυτό είναι απλώς μια φοβία και όχι ένας φόβος που έχει μια υπόσταση. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ελληνισμό είναι να μην παράγει έργο. Όταν παράγει έργο ο ελληνισμός είναι ικανός να δημιουργήσει αυτές τις δομές και τις υποδομές, να αποτελέσει παράδειγμα και να συνεχίσει όχι μόνο αντιγράφοντας και περιγράφοντας και καταγράφοντας τι κάνει η Τουρκία ή τι δεν κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν παίζει αυτόν τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου όσο και να χτυπιέται. Και τώρα αυτό που βλέπουμε και με τις αντιδράσεις όσον αφορά την Ρωσία, σιγά σιγά δεν θα παίζει τον ρόλο ίσως ούτε στο πίσω μέρος. Αυτές οι εξελίξεις να μας ευνοούν. Αυτές οι εξελίξεις μας ευνοούν, το timing είναι πολύ καλό και είναι καλό να έχουμε και στο νου μας ότι τα θαλάσσια οικόπεδα Ταμάρ, Λεβιάθαν, Αφροδίτη και Ζόρ δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντικά σε βάθος χρόνου από απλώς μια αλλαγή εδαφικού στο Κουρδιστάν. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι μπορεί η Αίγυπτος να αποδεχθεί ότι την επίρρεια που έχει το Καστελόριζο για παράδειγμα ώστε να μας δώσει αυτή την αόρθια. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Η Αίγυπτος έχει ανάγκη να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος να πάει ουσιαστικά είναι μέσω της Ελλάδος και όχι μόνο μέσω της Κύπρου όπως λένε λανθασμένα Αμερική, γιατί αυτό αφορά το Ισραήλ. Κατά συνέπεια το να υπάρχει αυτή η επιρροή δημιουργεί το τριπλό σημείο επαφής, δημιουργεί μια ζώνη που είναι πιο σταθερή και δημιουργεί ένα άνοιγμα για την Αίγυπτο, διότι τώρα με την ανακάλυψη του φυσικού αερίου στο Κύτας Μαζόρ, η Αίγυπτος δεν είναι πια καταναλωτής, είναι και εξαγωγέας. Αλλά εξαγωγέας χωρίς πελάτες δεν είναι εξαγωγέας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή σήμερα. Έχετε εδώ αρκετές ημέρες. Χθες σας παρακολουθήσαμε και στην ομιλία που κάνατε στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Έτσι, να είστε καλά. Και εσείς. Και καλή συνέχεια.